Την ώρα που οι παίκτες της ΑΕΛ συνεχίζουν την προετοιμασία τους με διπλές προπονήσεις καθημερινά, διοίκηση και τεχνική ηγεσία εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να ενισχυθεί το ρόστερ και να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. Ο Ουαλός προπονητής Chris Coleman έχει ζητήσει από τους ηθήνων της λαρισινής ομάδας ποιοτικούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Ξεκινάμε σκληρή δουλειά. Οι εντυπώσεις είναι οι καλύτερες. Από το γήπεδο, από τις εγκαταστάσεις, στον κόσμο, τα πάντα. Για μένα προσωπικά που είμαι και λαρισαίος, ήταν ένα όνειρο. Σήμερα πραγματοποιείται. Πατάω πρώτη φορά το πόδι μου σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το φορτάρι και είναι ένα όνειρο που πραγματικά το πορεύω πολύ καιρό. Μετά από αρκετά χρόνια παρουσία στη Λάρισα, Νίκος Νταμπίζας και το Μερμετίν βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου, μιας και διαπιστώθηκε σημαντικό χάσμα στις προτάσεις που τους έγιναν από την ΑΕΛ. Αντιστρόφως, ανάλογη είναι η κατάσταση στο θέμα του Παναγιώτη Κατσιαρού. Μπορεί να μην βρέθηκε η χρυσή τομή στην διαπραγματεύση του παλαιότερου παίκτη ΑΕΛ με τη διοίκηση της ομάδας, ωστόσο η διαφορά είναι μικρή και οι πιθανότητες να ανανεωθεί η συνεργασία αρκετές.